κύριε Υπουργέ, αυτές οι μεγάλες καταστροφές στη φετινή ελαιοπαραγωγή πραγματικά οδήγησαν σε τεράστια οικονομική ζημιά τους ελαιοπαραγωγούς και κυρίως τους μικρομεσαίους. Υποβάθμισαν το ελαιόλαδο. Αυτή η ζημιά αγγίζει τα 100 εκατομμύρια με μια πρώτη εκτίμηση. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η περιοχή της Κρήτης είναι κατεξοχήν ελαιοπαραγωγική περιοχή που καλύπτει το 75% της καλλιέργειας του νησιού. Θα μου πείτε, το είπατε και προηγουμένως, να μην βιαζόμαστε να περιμένουμε τα επιστημονικά πορίσματα σε σχέση με τις αιτίες. Εγώ θα σας έλεγα να προβληματιστείτε, πρέπει να έχει προβληματιστεί, μπορεί να μην έχετε προβληματιστεί, για το γεγονός ότι η εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας ήταν προβληματική για άλλη μία φορά. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Υπήρξαν καθυστερήσεις στις προμήθειες φαρμάκων? Ήταν ελλειμματικοί οι δολωματικοί ψεκασμοί με ελλιπή αναποτελεσματικά φυτοφάρμακα, σημαντικές ανεπάρκειες στην εφαρμογή της μεθόδου? Ειδικά ο ψεκασμός του Αυγούστου ήταν εντελώς ανεπιτυχής, με χαλασμένα φάρμακα. Δεν έγινε ο ψεκασμός του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άρα λοιπόν, ποιον βαραίνουν οι ευθύνες? Κλιματική αλλαγή γενικά? Δεν θα πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Δεν θα μιλάτε γενικώς για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε βρει την καραμέλα της κλιματικής αλλαγής. Όταν οι κυβερνήσεις οι δικές σας δεν είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στους μικρομεσαίους αγρότες. Δηλαδή τι? Να δουλέψετε με βάση τα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και σήμερα υπάρχουν αυτά τα δεδομένα να αντιμετωπιστούν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την επιστήμη τι την έχουμε λοιπόν? Το δεύτερο, υπάρχει ανεπαρκέστατη και σε εξευτελιστικά επίπεδα χρηματοδότηση από το κράτος για την αντιμετώπιση του δάκου? Η χρηματοδότηση που υπάρχει είναι μόνο για 3 ψεκασμούς. Πόσοι χρειάζονται να γίνονται? 8 με 10 τουλάχιστον. 8 με 10 τουλάχιστον. Η Κρήτη έχει 32 εκατομμύρια ελαιόδεντρα τα καταγεγραμμένα. Τα καταγεγραμμένα. Ξέρετε πόσο ήταν η χρηματοδότηση για το 19? 8 εκατομμύρια ευρώ, όταν το 8 ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ. Πανελλαδικά 35 εκατομμύρια ευρώ το 2010 και σήμερα είναι στα 21 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένη κατά 40%. Άρα λοιπόν, ποια κλιματική αλλαγή? Αυτή λοιπόν η διαχρονική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης έχει ως συνέπεια φυσικά να μειώνει και τους τομεάρχες και τους εργατοτεχνίτες, τις αμοιβές των εργατών και των εργολάβων και τις δαπάνες για την εποπτεία των εργασιών. Το 2019 προβλέθηκαν 21 τομεάρχες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για 200 δημοτικές ενότητες, όταν απαιτούνται τουλάχιστον 35 τομεάρχες. Το 2008 πανελλαδικά δούλεψαν πάνω από 10.000 άτομα. Περάστε στα ερωτήματα, κύριε Σιδηχάκη. Και το 2019 μόλις 940. Είναι δραματική η υποχρηματοδότηση, συμφωνία, οι ελλείψεις και οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα των υπολείπων. Ποιο είναι σας το ερώτημα? Λοιπόν, κλείστε όμως. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε? Πρώτον, για την άμεση καταγραφή και αποζημίωση της συνολικής ζημιάς από τον ΕΛΓΑ. Γιατί ο παραγωγός έχει πληρώσει τον ΕΛΓΑ και τον πληρώνει και αδρά και στο ύψος της παραγωγής για το σύνολο των αγροτών. Δύο, να απαλλαγούν οι πληγέντες αεροπαραγωγή από τα διάφορα χαράτσια, έφυγα δημοτικά τέλη. Τρία, να εξασφαλιστεί ενιαία πανελλαδικά, οργανωμένη επιστημονικά και άρτια και ασφαλή εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας. Να προσληφθεί προσωπικό με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και κυρίως η γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και να καταργηθεί η εισφορά του 2% για τους μικρομεσαίους αγρότες, διότι ποτέ δεν εκπληρώσατε την υποχρέωση, ακόμα και στην ανταποδοτική λογική που είστε, δεν εκπληρώσατε την υποχρέωση απέναντι στους παραγωγούς. Ευχαριστώ, είναι... κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς μάλλον έχετε καταλήξει για τα αίτια της ζημίας, τα οποία αποδίδεται στην ελλιπή εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας. Υποθέτω ότι αυτή είναι η θέση σας. Εγώ θα προτιμήσω να το ερευνήσω ακόμα το ζήτημα αυτό. Θα προτιμήσω να το ερευνήσω για να μην είμαι τόσο κατηγορηματικός, όχι για κανένα άλλο λόγο, δεν θέλω να βοηθήσω κανέναν, αλλά θέλω να δω πραγματικά τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Πραγματικά όμως. Τα πραγματικά έτσι.
Ούτε να ευχαριστούμε, ούτε να διευκολύνουμε, ούτε οτιδήποτε. Αλλά να το ερευνήσουμε. Εσείς έχετε καταλήξει ότι εκεί είναι το ζήτημα. Στην ελλειπή εφαρμογή του προγράμματος δακτυλοκτονίας. Επειδή κάτι είπε ο προλαλής σας συνάδελφος για μία άλλη ερώτηση, νομίζω ήταν του κυρίου Κεγκέροπουλου, την οποία απάντησα, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έθετε το ζήτημα αυτό, θα σας πω το εξής. Εγώ, για να είμαι απολύτως συνεπής, γιατί ξέρετε τι απάντησα, γιατί εγώ αντιπολίτευση, να το πω φτηνή, δεν θέλω να κάνω. Αντιπαραθέσεις ιδεολογικές κάνω. Τα ελλείψεις και τα προγραμματικές αντιθέσεις υπάρχουν. Ενδεχομένως και διαφωνίες και λάθη μπορώ να επισημάνω, αλλά δεν θέλω να αδικώ και κανέναν ποτέ. Το 18 υπήρξε πρόβλημα με την εφαρμογή του προβλήματος της δικαιοκτονίας. Αυτό είναι αλήθεια. Το 19 δεν υπήρξε. Τουλάχιστον στον σχεδιασμό τον οποίο έχει κάνει το Υπουργείο. Επισπεύστηκαν οι διαδικασίες, παραδόθηκαν τα φάρμακα, γίνανε οι διαγωνισμοί, έγιναν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Επομένως, εάν υπάρχει πια πρόβλημα στην εφαρμογή του προγράμματος, αυτό βαραίνει την εκτέλεσή του και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε επίπεδο περιφέρειας. Θα σας πω δε, για του λόγου του αληθές, ότι τέτοιο ζήτημα δεν υπήρξε, αν υπήρχε δηλαδή ένα συνολικό πρόβλημα στο πρόγραμμα δακτυλοκτονίας στην εκτέλεσή του από πλευρά του Υπουργείου, και μιλώ για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Τον κύριο Αραχοβίτη υποστηρίζω τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Τι να κάνω. Έτσι, αυτό που είναι, είναι. Τα έχω πει. Ό,τι δεν είναι, δεν είναι. Αλλά και ό,τι είναι, είναι. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Για του λόγου του αληθές εδώ, λέω το εξής. Ότι εάν υπήρχε ένα συνολικό πρόβλημα, θα εμφανιζόταν και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν το πρόβλημα ήταν κεντρικό, δεν είχε λειτουργήσει το πρόβλημα δακτυλοκτονίας κεντρικά, δεν θα είχε πρόβλημα μόνο η Κρήτη. Θα είχε πρόβλημα και η Πελοπόννησος. Θα είχε πρόβλημα και η Λακωνία. Θα είχε πρόβλημα και η Μεσσηνία. Θα είχε πρόβλημα και η Ετωλακαρνανία. Μιλώ έτσι έντονα. Θα είχε πρόβλημα και η Χαλκιδική. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα, αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε στην αυτοκτονία, θα πάει στην εκτέλεση και αφορά την περιφέρεια. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία αντίρρηση να ανοίξουμε και θα ανοίξουμε ευρύτατη συζήτηση για το θέμα του προγράμματος δακτυλοκτονίας και ειδικώς για το πώς εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη περίοδο στην Κρήτη. Αλλά, επειδή κάτι είπατε για τρεις ψεκασμούς, στο Λασίθι έχουν γίνει 6, στο Ρέθυμνο έχουν γίνει 6, στα Χανιά έχουν γίνει 5, στο Ηράκλειο δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, αλλά θα μας δώσει η περιφέρεια πώς ψεκασμούς έχει κάνει. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό το οποίο λέτε για τρεις, χρηματοδότηση για τρεις, δεν ισχύει. Έτσι, έχουν γίνει αυτοί οι ψεκασμοί. Τώρα, το αν υπάρχουν άλλα θέματα, αυτά να τα δούμε. Αυτό όμως θα είναι ακριβώς το αντικείμενο της ερεύνης που πρόκειται να γίνει, της επιστημονικής ερεύνης, για να δούμε. Το πρόβλημα ήταν στην δακτυλοκτονία, ξαναθέτω το ερώτημα. Ή σε καιρικά φαινόμενα. Είπατε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Εγώ δεν γενικεύω, την κλιματική αλλαγή την προσδιορίσα πως είναι. Θέλει κάτι ασύνηθες, μοναδικό, εξαιρετικό, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, δηλαδή έχει κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις η κλιματική αλλαγή, δεν είναι ένα οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο. Πρέπει λοιπόν κανείς εδώ να δει εάν υπήρξαν στη συγκεκριμένη στιγμή στοιχεία που αιτιολογούν με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως τη θεμελίωση ενός τέτοιου ισχυρισμού ή την απορρίπτουν. Αλλά εκτός αν ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα σε αυτό, οπότε να μας το πείτε, εγώ θα περίμενα να δω τι θα μας πει αυτό που επικαλεστήκατε, η επιστημονική γνώση για το ζήτημα. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας, διότι το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν πιστεύω να μην έχετε πληροφορηθεί για το γεγονός ότι ο θυμός των αγροτών βοά. Βοά στην κυριολεξία. Εάν πάτε στα καφενεία, στα χωριά της Κρήτης, θα σας πούν με απόλυτη ακρίβεια ποιες είναι οι αιτίες που έχουν διωγγώσει το πρόβλημα αυτό. Το αν υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή του προγράμματος και αν φταίει η περιφέρεια κτλ. Εμείς κύριε Υπουργέ το βλέπουμε ενιαία. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει το ίδιο το κράτος, το οποίο φρόντισε να μεταθέσει την ευθύνη στις περιφέρειες, άλλες εκείνες
που αποδέχτηκαν την αρμοδιότητα και μάλιστα να παίρνουν τη χρηματοδότηση από τους κεντρικά αυτοτελείς πόρους, δηλαδή από τα λειτουργικά χρήματα των Δήμων και των Περιφερειών, είναι μια συζήτηση να μην την ανοίξουμε τώρα. Από εκεί και μετά όμως, προσέξτε, εμείς ως ΚΚΕ, και οφείλετε να το γνωρίζετε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος της δακοκτονίας. Και πριν απ' όλα λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια του κράτους για τη δακοκτονία, χωρίς μάλιστα να πληρώνουν οι παραγωγοί την αισχρή παρακράτηση του 2% στο τζίρο τους. Όταν λοιπόν είναι 8 εκατομμύρια η χρηματοδότηση για την Κρήτη, που αυτά τα 8 εκατομμύρια επαρκούν μόνο για 3 ψεκασμούς. Εάν θέλουμε να μιλάμε για 5, για 6 και για 7, τότε είναι ελλιπείς οι ψεκασμοί. Είναι έτσι, δεν είναι? Είναι ελλιπείς. Σημαίνει ότι ο εργολάβος θα κάνει μερεμέτια. Θα κάνει ψηλοδουλειές στα στρέμματα. Δεν θα κάνει ουσιαστική δουλειά. Που σημαίνει ότι εάν θέλουμε να μιλάμε για ολοκληρωμένη εκτέλεση προγράμματος, πρέπει να είναι 8 με 10 ψεκασμοί, άρα αυξημένη χρηματοδότηση. Εσείς όμως απορρίπτετε αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ, δηλαδή να γίνεται η δακοκτονία με τρόπο ολοκληρωμένο, επιστημονικά άρτια, χωρίς εργολάβους, με ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης κεντρικά, με την άμεση πρόσληψη στις αρμόδιες υπηρεσίες όλου του απαραίτητου επιστημονικού τεχνικού προσωπικού, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, να έχουν μέτρα προστασίας οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ξέρετε τι έγινε τώρα? Για λίγα εκατομμύρια παραπάνω που αρνηθήκατε να διαθέσετε, μάλλον ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση με το ΦΕΚ 6 Φλεβάρι 2019, αλλά ούτε εσείς φροντίσατε φυσικά να δώσετε αυτή την ενίσχυση, την επιπλέον ενίσχυση για να λυθεί το πρόβλημα. Και θυσιάσατε λοιπόν την δακοκτονία για λίγα εκατομμύρια ευρώ και τελικά έφτασε η ζημιά να είναι στα 100 εκατομμύρια. Το πραγματικό σας ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η μικρή παραγωγή, να το ξεκαθαρίσουμε, το έχετε δηλώσει και ως κόμμα και πολιτικά και ιδεολογικά, οι οποίοι φυσικά ξεκληρίζονται με την κοινή αγροτική πολιτική 17-21, την οποία ασπάζεστε και υλοποιείτε, αλλά οι μεγαλοαγρότες, οι επιχειρηματίες, οι μεγαλέμποροι που τους δίνετε ζεστό χρήμα, δεν σας ενδιαφέρει ποσός τι θα γίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων παραγωγών, που σύν της άλλης όλα τα άλλα προβλήματα, τη φορολογία, τα συνταξιοδοτικά τους, τα χαράτσια τους, έρχεται να προσθεθεί και τούτη εδώ η ιστορία, θέλετε μια και έξω να τους ξεπαστρέψετε, να φύγουν από το χωράφι και να ενισχυθούν οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία, και σταματήστε να πετάτε τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον, κυβέρνηση, περιφέρεια. Και οι δυο έχετε συμφωνήσει, ούτε οι περιφέρειες ποτέ διεκδίκησαν κρατική χρηματοδότηση, ούτε ποτέ διεκδίκησαν να έχουν πόρους που μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό το καθήκον που οι ίδιοι ανέλαβαν από το ίδιο το κράτος. Λοιπόν, με λίγα λόγια, οι αγρότες δεν πρέπει να περιμένουν ούτε από την υποκρισία της κυβέρνησης, ούτε από τα τεχνάσματα και τα τερτύπια τους. Αγώνας εδώ και τώρα, και θα σας δώσουν την απάντηση λίγα συντόμως οι αγρότες της Κρήτης.